Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η μεσημεριανή σας ενημέρωση από το One Channel. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Η στεγαστική κρίση στο επίκεντρο της σημερινής ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Βουλή απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ανακοίνωσε αύξηση του ορίου για την Golden Visa σε αστικά κέντρα και νησιά. Κόντρα του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για Χάρη Δούκα και Κώστα Μπακογιάννη. Κλείδωσε για την Τρίτη το ραντεβού των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνεδριάζουν οι σύλλογοι για να ορίσουν την επιτροπή που θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και ενισχύουν τα μπλόκα με τρακτέρ. Η ήττα στην Ουκρανία είναι εξ ορισμού αδύνατη, είπε σε συνέντευξή του σε Αμερικανό δημοσιογράφο Βλαντιμίρ Πούτιν. Απέκλεισε εισβολή σε Πολωνία και Λετωνία. Ισχυρίστηκε ότι η CIA ανατείναξε το Nord Stream και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οργάνωσαν το πραξικόπημα του 2014 στην Ουκρανία. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας κυρίες και κύριοι από την Βουλή, καθώς σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τη στεγαστική κρίση, απάντησε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τις αλλαγές που εξετάζει η κυβέρνηση για την Golden Visa σε περιοχές που αντιμετωπίζουν οικιστική πίεση, αλλά αναφέρθηκε δεικτικά και στο νέο Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για τα κλειστά ακίνητα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βγήκε στην αντεπίθεση λέγοντας ότι επί 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης όχι μόνο δεν άνοιξε κλειστά σπίτια, αλλά έκλεισε και τους δρόμους στην Αθήνα. Στα ακίνητα τα οποία ανήκουν σε δήμους. Βεβαίως. Αλλά ίσως πρέπει να το πείτε και στον δήμαρχο της Αθήνας, τον οποίο στηρίξατε πολιτικά, ας διαθέσει τα κλειστά του ακίνητα σε ευάλωτα νοικοκυριά και όχι σε συλλογικότητες για να μην μπορούν να κάνουν καταλήψεις κάπου αλλού. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από το Δήμο της Αθήνας. Γιατί η αναφορά σας μάλλον δείχνει ότι δεν το έχετε χωνέψει ακόμα. Σε ένα μήνα να προλάβει να ανοίξει κλειστά σπίτια ο κύριος Δούκας στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά πέντε χρόνια ο κύριος Μπακογιάννης όχι μόνο δεν άνοιξε κλειστά σπίτια, αλλά έκλεισε και τους δρόμους, ταλαιπωρώντας το λαό της Αθήνας. Τουλάχιστον από 20 άτομα θα αποτελείται η Επιτροπή των Αγροτών που θα συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω και ήδη ενισχύουν τα μπλόκα τους με τρακτέρ. Για σήμερα έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση σε πολλές πόλεις, ενώ έχουν ανακοινώσει ότι θα κλείσουν για 4 ώρες τα σύνορα Φλόρινας Βόρειας Μακεδονίας, αποκλείοντας κυρίως τη διέλευση των φορτηγών. Κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Σύνδο Θεσσαλονίκης, όπου και θα ορίσουν την επιτροπή που θα τους εκπροσωπήσει στην κρίσιμη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί 12 ώρα το μεσημέρι της Τρίτης. Έχουμε επικοινωνήσει με την κυβέρνηση και περιμένουμε μέσα από τη συνάντηση, έχουμε θέσει τα αιτήματά μας. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι αιτήματα δίκαια και αιτήματα επιβίωσης, τα οποία η κυβέρνηση πρέπει να δώσει και οφείλει να δώσει λύσεις. Οι αγρότες εκτιμούν πως δεν θα πρέπει να έχει λιγότερο από 20 άτομα, προκειμένου να υπάρχει εκπροσώπηση από όλες τις επιτροπές και τους διαφορετικούς κλάδους της γεωργίας που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Θα είναι πάντως εκπρόσωποι από όλη την Ελλάδα, έτσι όπως μπορούμε να το φτιάξουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν χρειάζεται να το πω ότι και η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή για όλους και θέλω να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο ουσιαστικής συνεργασίας. Οι αγρότες έχουν ήδη αποστείλει υπόμνημα στον Πρωθυπουργό με 9 αιτήματα, κρίσιμα όπως τονίζουν για την επιβίωση του κλάδου και την ανακούφισή τους από το κόστος παραγωγής. Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως επιθυμούν λύσεις, προκειμένου έτσι να αποτραπεί και η προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα. Όλα είναι ανοιχτά. Εμείς συνεχίζουμε τις δράσεις μας. Θα γίνει και η συνάντηση και ανάλογα τα αποτελέσματα θα δούμε και αν θα πάμε στην Αθήνα. Χθες το μεσημέρι, έμποροι της Καρδίτσας ενώθηκαν με τους αγρότες και πραγματοποίησαν πορεία στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Λίγο αργότερα, στις 5 το απόγευμα, οι αγρότες της Λάρισαν έκλεισαν και πάλι την Εθνική Οδό στο ύψος του Πλατίκαμπου. Ενώ στη Χαλκίδα, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα, οι αγρότες της Εύβοιας πραγματοποίησαν πορεία μέχρι το κτίριο της περιφέρειας.
Στο πλευρό των αγροτών τάχθηκε ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που πραγματοποίησε περιοδεία σε αγροτικά μπλόκα και βρέθηκε μεταξύ άλλων στην Ανθύλη κατά το συμβολικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Με τον αγώνα τους έχουν καταφέρει να στριμώξουν την κυβέρνηση, η οποία πέρασε από το ψέμα και τη συκοφαντία και την καταστολή αρχικά σε μέτρα κοροϊδία. Οι αγρότες σήμερα το μεσημέρι θα προχωρήσουν στο κλείσιμο των συνόρων Φλόρινας Βόρειας Μακεδονίας για 4 ώρες, με αποκλεισμό κυρίως των διερχομένων φορτηγών. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι θα γίνει τη Δευτέρα, με έναν αστερίσκο για την Τρίτη πρωί. Από Δευτέρα, γιατί ο Πρωθυπουργός, ναι, από Δευτέρα ουσιαστικά, όχι, είναι Δευτέρα ή Τρίτη, γιατί ο Πρωθυπουργός γυρίζει Δευτέρα μεσημέρι από ταξίδι στο εξωτερικό. Προσγειώνεται τη Δευτέρα αναλόγως και την ώρα και το πόσο θα κρατήσουν οι επιχρεώσεις στο εξωτερικό. Άρα ή Δευτέρα απόγευμα ή Τρίτη μέχρι το μεσημέρι, να γνωρίζετε ακριβώς. Έχει αναλάβει ο κ. Βορύδης τη διαπραγμάτευση, γιατί είδα και δημοσίευμα. Όχι, ο κ. Βορύδης είναι υπουργός επικρατείας, άρα έχει και αυτός οριζόντιες αρμοδιότητες. Είναι διατελέσει υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε σε μια κατάσταση εκτόνωσης με κάποια πολλά δίκαια αιτήματα των αγροτών. Και να περάσουμε στο χθεσινό μεγαλειώδες φοιτητικό συλλαλητήριο ενάντια στην πρόθεση της κυβέρνησης να ιδρύσει μη κρατικά πανεπιστήμια. Μετά τη λήξη της πορείας, ομάδα φοιτητών κατάφερε να ξεγελάσει την αστυνομία και να περάσει στον καλύτερα φυλασσόμενο δρόμο της Αθήνας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και να ανοίξει πανό διαμαρτυρίας. Ομάδα περίπου 30 φοιτητών καταφέρνει να φτάσει έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, στον καλύτερα φυλασσόμενο δρόμο της πρωτεύουσας. Φωνάζουν συνθήματα κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων, ευνηδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Ήταν λίγο μετά τις 8 το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στο σημείο επικρατεί ένταση. Έχουμε ένταση, ναι, έχουμε κάποια επεισόδια εδώ. Οι φοιτητές που, όπως δηλώνουν, ανήκουν στο δίκτυο προοδευτικών και αριστερών φοιτητών και πρόσκυνται στη Νέα Αριστερά, δεν ζητούν ακρόαση αλλά να ανοίξουν το πανό με τα αιτήματά τους. Η κυβέρνηση και η αστυνομία, η φύλαξη του κτηρίου, δεν μας επιτρέπουν να το ανοίξουμε στο πεζοδρόμιο. Εδώ! Βλέπουμε πάντως και δημιουργία των ΙΜΕΤ πλέον. Οι δυνάμεις στο σημείο ενισχύονται. Φτάνει δημιουργία των ΙΜΕΤ και ομάδα Δίας. Οι φοιτητές αποθούνται στο απέναντι πεζοδρόμιο. Τελικά οι φοιτητές ανοίγουν το πανό με το μήνυμά τους κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων. Παιδιά, σας χτύπησαν. Με ανάρτηση στα social media, το δίκτυο προοδευτικών αριστερών φοιτητών αναφέρει. Καταγγέλουμε την ανέτεια βία της αστυνομίας και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τρομοκρατούμαστε, δεν υποχωρούμε. Το φοιτητικό κίνημα θα δώσει τον αγώνα μέχρι τέλους. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αγώνας για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Θέλουμε πτυχία με αξία, θέλουμε ένα ισχυρό, αναβαθμισμένο, καλό δημόσιο πανεπιστήμιο. Το πρωί είχε προηγηθεί το μεγαλειώδες φοιτητικό συλλαλητήριο, όπου χιλιάδες φοιτητές από όλη την Ελλάδα διαδήλωσαν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο που επιτρέπει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Ξέρουμε ότι το κριτήριο για αυτά τα πανεπιστήμια είναι ένα. Όποιος έχει πληρώνει και όποιος δεν έχει δεν μπαίνει. Μετά το συλλαλητήριο επέστρεψαν στις σχολές τους για να συντονίσουν τη δράση τους και να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο πρώην αντιδήμαρχος Αθηναίων και γνωστός σημαίνων στέλεχος του χώρου της Κεντροαριστεράς, ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης, για να συζητήσουμε μαζί τις αναταράξεις στην Κεντροαριστερά αλλά και την νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε χθες. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγιαννάκη. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Θερή. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως με τη δημοσκόπηση, να δούμε και την κάρτα. Βλέπουμε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στο 28,2%, ΣΥΡΙΖΑ στο 10,2%, ΠΑΣΟΚ στην δεύτερη πια θέση 12,2%, ΚΚΕ 9,1%, Σπαρτιάτες 2,3%, Ελληνική Λύση 6,1%, η Νίκη στο 3,2% κατά τη ανεβασμένη, η Πλεύση Ελευθερίας 2,5%, Μέρα 25% 1,8%, Νέα Αριστερά 2,1%, άλλο 3,5% και 18,5%, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Κύριε Παπαγιαννάκη, έχει πέσει η Νέα Δημοκρατία 2 μονάδες, το ΠΑΣΟΚ σταθερό στη δεύτερη θέση. Στην ουσία ανεβασμένη είναι η Νίκη και η Ελληνική Λύση. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
Κοιτάξτε, η ατζέντα έτσι αλλιώς που αυτή τη στιγμή παίζει στη δημόσια σφαίρα είναι μια ατζέντα που έχει στο επίκεντρο της ένα θέμα όπως το γάμο των ομόφυλων ζωγαριών που δημιουργεί έτσι, μεγάλη τοξικότητα και πολλώνει τα πράγματα. Μου φαίνεται λογικό οι πιο συντηρητικές απόψεις, γιατί είμαστε και μια συντηρητική χώρα, μην νομίζουμε ότι δεν είμαστε, ενισχύονται και από τη στιγμή που και τα κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά δεν έχουν καταφέρει να πείσουν είτε στο εσωτερικό τους, είτε στο εξωτερικό τους, εννοώ τους πολίτες για τη θέση τους, μου φαίνεται πολύ λογικά τα αποτελέσματα. Η κυβέρνηση προφανώς πιέζεται, γιατί έχει ανοίξει όλα τα θέματα μαζί, και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα ομόφυλα. Πέρασε η ιστορία με την επιστολική ψήφο, που ούτε αυτή πήγε πολύ καλά. Mm-hmm. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Και έρχονται και άλλα ζητήματα. Έχουμε τις ευρωεκλογές μπροστά. Προφανώς υπάρχει και πολιτική αντιπαράθεση. Υπάρχει το ψήφισμα το χθεσινό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν το αποτυπώνει. Αλλά έχουν ανοίξει όλα τα ζητήματα. Ναι, έχουν ανοίξει όλα τα ζητήματα και υπάρχει ένα κενό, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή, ειδικά από την κεντροαριστερή πλευρά του συστήματος, υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει μια αδυναμία εκμετάλλευσης αυτής της πίεσης που ασκείται στην κυβέρνηση, που υφίσταται η κυβέρνηση, που είναι και λογικό κιόλας, mm-hmm. γιατί τα έχει ανοίξει όλα, με καθαρές θέσεις, δικές της θέσεις. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Η εκδήλωση που θα κάνουν οι τρεις από τη Νέα Αριστερά, από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, για το ενάντια απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, ένας ετεροπροσδιορισμός. Δεν παρουσιάζεται κάτι καινούργιο. Τι θα κάνουμε εμείς. Και δεν παρουσιάζονται, τουλάχιστον βάσει του ερωτήματος, ενδεχομένως δεν θα παρουσιαστούν θέσεις. Φαίνεται σαν να αναζητείτε πρόσωπο. Έτσι. Έτσι. Ή πρόσωπο ή μια κοινή συνισταμένη, η οποία θα είναι ετεροπροσδιορισμένη απέναντι σε αυτό το κυρίαρχο αφήγημα. Το οποίο κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, που κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να το αντιμετωπίσει, ούτε να το διαχειριστεί, θα έλεγα. Όχι να το αντιμετωπίσει, να το διαχειριστεί. Επομένως, λείπει εκεί ένα μεγάλο. Πώς να το πω, λείπουν θέσεις καθαρές, λείπει μια άποψη εναλλακτική, διαφορετική, αντίθετη, άλλη κάτι, αλλά μια καθαρή άποψη, με άλλο τρόπο. Όχι ετεροπροσδιορισμός. Όχι απέναντι σε αυτό που λέει η κυβέρνηση, εμείς λέμε ότι είμαστε αντίθετοι. Αυτό δεν φτάνει πια. Θεωρείτε, κύριε Παπαγιαννάκη, ότι σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρίτο κόμμα στις ευρωεκλογές, θα ανοίξει και θέμα ηγεσίας? Τώρα, αυτό είναι ανάλογα με τις δεσμεύσεις που έχει πάρει και ο νέος πρόεδρος. Έτσι, ο οποίος έχει υποσχεθεί, σε εισαγωγικά πολιτικά τουλάχιστον, ότι θα είμαστε δεύτεροι, ότι θα ανέβουμε, ότι θα επανέλθουμε, ότι θα γίνουμε κυβέρνηση μετά κτλ. Αυτό πολιτικά θα κριθεί. Σε σχέση με το αποτέλεσμα το τελικό των ευρωεκλογών, είναι προφανές ότι θα κριθεί. Τώρα, αν θα κριθεί ότι πρέπει να συζητηθεί και η αλλαγή της Προεδρίας, αυτό είναι κάτι που αφορά το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, εξαρτάται από την ένταση και από το μέγεθος της υπόσχεσης. Για την ώρα μου φαίνεται πολύ υπερβολικό αυτό που υπόσχεται και θα πρέπει ίσως να κατεβάσει λίγο τις προσδοκίες. Αν τις κρατήσει τόσο ψηλά, που στο κάτω-κάτω πολιτική κάνουμε, λογικό είναι, νομίζω ότι κάπως θα πρέπει να απαντήσει στην περίπτωση που δεν το πετύχει. Και στο ΠΑΣΟΚ όμως, ακόμα και αν είναι δεύτερο κόμμα, αν το ποσοστό παραμείνει εκεί στο 12 που το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, θα υπάρχει λογικά και εσωτερική γκρίνια και εκεί. Κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν μικρότερες, οι προσδοκίες έχουν διαμορφωθεί, νομίζω, με πιο, πώς να το πω, ρεαλιστικό τρόπο, να είμαστε δεύτεροι. Έτσι. Αυτό φαίνεται ότι για την ώρα είναι κάτι που θα επιτευχθεί. Τώρα, σε ποιο βαθμό, δηλαδή πόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό, αν λάβουμε ότι τουλάχιστον σε ευρωεκλογές υπάρχει και μια, αυτό που ονομάζουμε λίγο πιο χαλαρή ψήφος, υπάρχει μια σκέψη ότι μπορεί να αυξηθεί το ποσοστό και αρκετά ικανοποιητικά. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λείπει, επαναλαμβάνω, είναι καθαρές θέσεις διαφορετικές από αυτές που φέρνει η κυβέρνηση στη συζήτηση. Με νέα κατεύθυνση, προοδευτική, αν θέλουμε να το πούμε και με αυτόν τον τρόπο, και αυτό λείπει. Τώρα, το να περιμένουμε με τη λογική του όρμου φρούτου περίπου ότι θα είμαστε δεύτεροι και αυτό αρκεί, εντάξει, είναι μια χαμηλή προσδοκία, αλλά αν επιβεβαιωθεί, μπορεί και να φτάνει. Για μένα προσωπικά δεν κάνει, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν ανήκω στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αλλά εμένα προσωπικά δεν θα μου έκανε. Τώρα, σε σχέση με την εκδήλωση που αναφερθήκατε κι εσείς προηγουμένως, με τη συμμετοχή Τεμπονέρα, Χριστοδουλάκη, Αχτιόγλου, αυτή η εκδήλωση έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και από τις ηγεσίες ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, κυρίως δηλαδή από τις ηγεσίες. Θεωρείτε ότι είναι δικαιολογημένες αυτές οι αντιδράσεις? Κοιτάξτε, μπορούμε να το πάρουμε με τη λογική της συμμετοχής σε ένα κόμμα και καλό είναι όταν είσαι και προβεβλημένος στέλεχος να ενημερώνεις. Έτσι, και να κάνεις αυτό που λέμε ένα heads up. Δηλαδή, κάπως να λες, παιδιά, εγώ θα κάνω αυτό. Θεωρώ ότι είναι μια καλή διαδικασία. Μπορεί να βοηθήσει τη συζήτηση. Εντάξει, αν δεν έγινε αυτό, είναι δικαιολογημένη μια γκρίνια, γιατί τα κόμματα είναι και σκληροί μηχανισμοί. Έτσι, και επίσης
υπάρχει αναταραχή και λόγω των εκλογών που έρχονται. Ο καθένας παίρνει και τη θέση του και εν όψη και των αλλαγών των ενδεχόμενων, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, όλοι παίρνουν μια θέση και θέλουν να συσπυρώσουν και τον κόσμο τους και να στείλουν και ένα μήνυμα. Και υπάρχει ευρύτερη συζήτηση βεβαίως στο τι θα γίνει μετά τις ευρωεκλογές, που είναι δεδομένο ότι πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για το πώς πια οργανωμένα και συγκροτημένα κάποιες δυνάμεις, αυτές που θα αποφασίσουν, θα συνεργαστούν με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, μια συγκεκριμένη ατζέντα και με ένα συγκεκριμένο στόχο. Δεν νομίζω ότι είναι για τόσο πολύ φασαρία, αλλά επειδή έχουμε τις ευρωεκλογές, ας κρατήσουμε ότι υπάρχει μια ένταση. Το είπε και ο κύριος Χριστοδουλάκης αυτό. Και όλοι ανησυχούν και αγχώνονται. Ναι. Υπάρχει μια ανησυχία. Όλοι ανησυχούν και αγχώνονται γιατί, ξέρετε, όλοι κάπως διαγωνίζονται για να πάρουν μια καλύτερη θέση. Δεν είναι παράλογο. Στο κάτω-κάτω, επαναλαμβάνω, πολιτική κάνουμε. Δεν είναι απλά βγαίνουμε με φίλους να τα πούμε. Εντάξει. Μπορούν να είναι πιο μετριασμένες. Απλά έχει να κάνει κιόλας και με μια κουλτούρα κομματική που υπάρχει, που είναι συνήθως πολύ σκληρή, πολύ αυστηρή, πολύ στενή. Τα κουστούμια είναι πολύ στενά και τα ρούχα γενικώς. Και νομίζω ότι όποιος θέλει λίγο να ανοίξει το ρούχο, εντάξει, θα βρει και κάποιες αντιδράσεις. Δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη να πηγαίνουμε σε τόσο υπερβολικές αντιδράσεις. Παρ' όλα αυτά, λέω ότι, το ξαναλέω ότι καλό είναι κάπως να ενημερώνουμε ή να κρατάμε έτσι τους μηχανισμούς μας, στους οποίους συμμετέχουμε και μάλιστα αυτοβούλος, και μάλιστα δική μας βούληση θέλω να πω, πιο ενημέρωση και να λέμε: παιδιά, θα γίνει αυτό. Εγώ θα συμμετάσχω γιατί νομίζω ότι είναι καλό. Εντάξει. Αν διαφωνείτε, δεν πειράζει, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι καλό να το κάνουμε. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα πάει στην εκδήλωση, αλλά συναντήθηκε με έναν εκ των πρωταγωνιστών, τον Διονύση Τεμπονέρα. Θεωρείτε ότι προσπαθεί να περάσει κάποιο μήνυμα ο πρώην Πρωθυπουργός μέσα από αυτή τη συνάντηση? Εντάξει. Πρώην Πρωθυπουργός είναι. Θέλω να πω, αν δεν είχε και αυτός έναν ειδικό ρόλο ή ένα ειδικό βάρος, μόνο που υπάρχει, μιλάει ή δεν μιλάει. Έτσι, γιατί έχουμε δει και πρώην Πρωθυπουργός που δεν μιλάγαν για πολύ καιρό. Αυτά διαμορφώνουν ένα προφίλ. Εγώ δεν ξέρω τι θα ήθελε να κάνει ο κ. Τσίπρας και πώς το σκέφτεται. Θεωρώ παρόλα αυτά ότι δεν μπορεί να μην έχει ενδιαφέρον για αυτά που γίνονται. Δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να μην τον ενημερώνουν κάποιοι για αυτά που γίνονται. Και είναι εντελώς στο χέρι του για το πώς θα το διαχειριστεί εκείνος. Το ότι δεν θα πάει σημαίνει κάτι. Το τι θα γίνει μετά δεν προεξοφλείται από το τι θα πάει. Έχει όλες τις κινήσεις, είναι δικές του. Δηλαδή είναι πρώην πρωθυπουργός, πρόεδρος για πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, στην αντιπολίτευση και στο κόμμα της κυβέρνησης. Έχει πολύ ειδικό ρόλο και επομένως ό,τι και να κάνει ή να μην κάνει έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαγιαννάκη, μια καθαρή απάντηση στο ερώτημα απέναντι στο Μητσοτάκη ποιος? Από όσο έχω δει εγώ, όχι. Δηλαδή σε όλα τα θέματα που ανοίγει υπάρχει μια τοποθέτηση εξαντιθέτου. Δηλαδή λέμε καταρχήν όχι, δεν συμφωνούμε και μετά αναλύουμε κάπως προσπαθώντας να δείξουμε πού δεν συμφωνούμε. Δεν φέρνουμε καινούργιες προτάσεις. Μάλλον δεν τις φέρνουμε με καθαρό τρόπο και δεν χρησιμοποιούμε και επιχειρήματα τα οποία είναι καινούρια, νέα, δομημένα με έναν προοδευτικό, αν θέλετε, κεντροαριστερό, σοσιαλδημοκρατικό, όπως και να το πείτε, τρόπο που δεν θα λαμβάνουν υπόψη του τι λέει η κυβέρνηση, αλλά θα παρουσιάζουν την εναλλακτική. Και γιατί είναι σημαντικό αυτή η εναλλακτική να είναι η κυρίαρχη? Το ψήφισμα, η συζήτηση για το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει παγιδευτεί και είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε γιατί καταλήξαμε σε αυτό το ψήφισμα. Αυτό το ψήφισμα, παραδείγματος χάρη, δεν είναι κεραυνός σε νεφρία. Για κάποιον που τον παρακολουθεί, υπάρχει μια σταδιακή, ένα σταδιακό χτίσιμο αυτής της εικόνας της αρνητικής της Ελλάδας, την οποία την είχαμε αγνοήσει. Και στο πλαίσιο των μικροπολιτικών συζητήσεων δεν την λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Τώρα λοιπόν έχετε κάτι το οποίο είναι καταλυτικό. Και πάλι δεν μπορούμε να το παρουσιάσουμε με έναν τρόπο συνεκτικό. Λείπει αυτό το πράγμα. Και το να κάνουμε απλά μία συνάντηση ή μία εκδήλωση απέναντι στον οποιονδήποτε, δεν νομίζω ότι φτάνει. Τι είναι αυτό που φταίει, κύριε Παπαγιαννάκη? Φταίνε τα στελέχη, φταίει η λανθασμένη στόχευση, φταίνε οι ηγεσίες? Τι φταίει? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι φταίει η έλλειψη γενναιότητας με το φόβο του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή μία μικροπολιτική διαχείριση, γιατί εδώ είμαστε καλά, μην ταράζουμε πολύ τα νερά, γιατί αν πάμε. Ας πούμε παρακάτω, μπορεί η ψηφοφόρη να μας γυρίσει στην πλάτη. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και το έχουμε δει σε πάρα πολλές συζητήσεις πολιτικές. Ας πούμε είναι το θέμα του χωρισμού κράτους-εκκλησίας. Έχω ακούσει άπειρες φορές, όταν το βάζω, γιατί πολλοί άνθρωποι ευτυχώς το βάζουμε, μην ταράζουμε τώρα τα νερά, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο φέρνει τους ψηφοφόρους απέναντί μας. Και όμως έγινε μια έρευνα πρόσφατα
από την About People που λέει ότι υπέρ του χωρισμού είναι 60% του ελληνικού, μάλλον αυτών που απάντησαν. 60-40, κάποτε δεν ήταν έτσι, ήταν 10-90 εναντίον. Επομένως, είναι ένα πολιτικό επίτηδικο που μπορούμε να το βάζουμε για να πείσουμε ακόμα περισσότερους. Και όσο περνάει ο χρόνος, τόσο θα πείθουμε. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να επιδείξουμε πολιτική γενναιότητα, να υπερβούμε λίγο τα στενά μας όρια που έχουν μόνο σαν οπτική τις επόμενες εκλογές, γιατί αν μπούμε σε αυτό είναι πάντα έχουμε εκλογές με έναν τρόπο και πάντα πρέπει να προσέχουμε σε εισαγωγικά και να, με πολιτική γενναιότητα να ανοίξουμε μια ατζέντα ολόκληρη σε όλο το φάσμα έτσι, και μετά τα κυρίαρχα ζητήματα, την ακρίβεια, την ανισότητα, την έλλειψη στέγης, επειδή το είπατε, ήταν ένα κομμάτι του ρεπορτάζ πριν, να το παρουσιάσουμε με έναν τρόπο συνεκτικό και που να παρουσιάζει λύσεις. Γιατί αυτά που είπα στον Πρωθυπουργό τη στέγη είναι μόνο ένα κομμάτι της αλήθειας και μάλιστα είναι μέρος του προβλήματος αυτά που είπα. Και λείπει η εναλλακτική που θα δείξει όλη τη διάσταση του ζητήματος και γιατί είναι πρόβλημα η ΣΥΡΙΖΑ, το Airbnb. Δεν λέω να το καταργήσουμε, αλλά πρέπει να το διαχειριστούμε, πρέπει να το περιορίσουμε κτλ. Άρα πιστεύετε, λείπει μια ολόκληρη ατζέντα συνεκτική. Όλη αυτή η συζήτηση για την κεντροαριστερά, την ενδεχόμενη ένωση των κομμάτων και με αφορμή την εκδήλωση αυτή ανοίγει πρόωρα, μιας και έχουμε ευρωεκλογές σε λίγο καιρό. Δηλαδή, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει ότι μπορεί να ανοίξει αυτή η συζήτηση, αλλά μετά τις ευρωεκλογές και ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα έχουν αυτές. Ναι, κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές ως αποτέλεσμα θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Επαναλαμβάνω, αν το ΠΑΣΟΚ πάει καλά, θα είναι κυρίαρχο. Θα ορίζει και θα βάλει τους όρους της συνεργασίας. Θα μπορεί, μάλλον, να βάλει τους όρους της συνεργασίας. Το έχουμε ξαναδεί. Θυμίζω τα παλιά χρόνια, που ήταν δύο μεγάλα κόμματα και κάποια μικρά που ψάχναν να δουν αν θα πάνε με κάποιους. Πάντα ήταν μια εκβιαστική συνθήκη η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων. Ο ισχυρός έβαζε τους όρους και οι μικροί αποφασίζαν αν τους κάνουν οι όροι ή όχι. Ήτανε πάρτο ή φύγε. Και συνήθως δεν έπιανε, γιατί ήταν πολύ εκβιαστικό. Τώρα δεν είμαστε εκεί προφανώς, αλλά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα δώσει έναν τόνο πολύ συγκεκριμένο. Αν πάει πάρα πολύ καλά κάποιος, θα μπορεί να βάλει τους δικούς του όρους. Αν είμαστε όλοι περίπου σε αυτή την κατάσταση που είμαστε και καλά και όχι πολύ καλά, αλλά με μεγάλη διαφορά από την κυβέρνηση και που πάλι θα κερδίσει κτλ., πάλι θα πρέπει να βρούμε κάτι για να συνεργαστούμε. Εκεί είναι η ευκαιρία να βάλουμε μια ατζέντα σοβαρή και όχι ευκαιριακή. Με ανοιχτά όλα τα ζητήματα και να βρούμε τα σημεία που μας συνδέουν, όχι ετεροπροσδιορισμό, όχι εναντίον του, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πρέπει να υπάρξει μια εναλλακτική διακυβέρνηση αυτή τη χώρα με άλλο τρόπο, με άλλα επιχειρήματα και με άλλο περιεχόμενο. Έχουμε και το νέο κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου. Δεν ξέρουμε ακόμα τον τίτλο του κόμματος, το όνομά του, αλλά έχει ανακοινώσει ότι θα το κάνει για τις ευρωεκλογές. Προς ποια κατεύθυνση θα μεταβάλει τον πολιτικό χάρτη, από πού θα πάρει δηλαδή? Δεν ξέρω από πού θα πάρει. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει, μπορούμε να εκτιμήσουμε από πού θέλει να πάρει. Έτσι. Νομίζω ότι θέλει να πάρει από το ΠΑΣΟΚ για να μπορεί να, πώς να το πω, να παρουσιαστεί στο κόμμα στο οποίο ταιριάζει καλύτερα στη Νέα Δημοκρατία, πιο ισχυρός. Για να μπορεί να είναι από, πώς να το πω, από σημείο ισχύος απέναντι σε μια ενδεχόμενη διαπραγμάτευση που θα κάνει για να ενταχθεί στο κόμμα που στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι. Είναι Δημοκρατία. Θα το δούμε. Προφανώς υπάρχουν και μετρήσεις τις οποίες βλέπει. Υπήρχε νομίζω μια δημοσκόπηση που έλεγε ότι αν υπήρχε κόμμα Αντρέα Λοβέρδο, εγώ θα το ψήφιζα και αυτό το ποσοστό ήταν 5%. Mm-hmm. Και υπάρχουν και αρκετοί δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία που ενδεχομένως να μπορέσει να τους προσελκύσει. Φυσικά. Να πάρει σε κάποια θέματα που έχει πάρει. Έτσι αλλιώς ακόμα και όταν άνοιξε το ΠΑΣΟΚ, πιο σκληρή θέση, που να είναι πιο ικανοποιητική για έτσι, ένα κοινό αρκετά συντηρητικό. Βεβαίως το ίδιο πράγμα, η ίδια λογική είναι ότι θέλει να έχει μια δύναμη, μια θέση ισχύως ώστε να μπορεί να διαπραγματευτεί, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Δεν νομίζω ότι θέλει να παραμείνει μόνο σε αυτό. Να διαπραγματευτεί για να μπει ο ίδιος στην κυβέρνηση ή για μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση. Συνεργασία που θα οδηγήσει και στην απορρόφηση του κόμματος. Θα δούμε. Έχουν ξαναγίνει όλα αυτά με διάφορα κόμματα και με διάφορα σχήματα. Θα το δούμε. Πάντως νομίζω ότι είναι κάτι πολύ πάνω του, με τον τρόπο του, δηλαδή είναι το κόμμα του καθαρά, mm-hmm. για τον τρόπο με τον οποίο εκείνος πολιτεύεται και μιλάει, που συγκεντρώνει ένα κοινό, που πρέπει να το δούμε λίγο και δημογραφικά τι είναι αυτό το κοινό, θα έχει ενδιαφέρον θεωρώ, ώστε αυτός να μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν μοχλό πίεσης στο κόμμα που θα τον πλησιάσει. Για να δούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Παπαγιαννάκη για την παρουσία σας στο Δελτίο. Εγώ ευχαριστώ και πάλι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την τραγωδία στα Τέμπη. Και παρά τα όσα διαβεβαίωναν οι υπουργοί της κυβέρνησης περί τηλεδιοίκησης, το σιδηροδρομικό δίκτυο συνεχίζει να είναι γυμνό και τα τρένα να ταξιδεύουν τυφλά για περισσότερα από 100 χιλιόμετρα στη διαδρομή Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός Μεταφορών πάντως είπε ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2025 το δίκτυο θα έχει τηλεδιοίκηση σε κάθε σημείο του. Σχεδόν ένας χρόνος από την τραγωδία των Τεμπών.
6 μήνες από την κακοκαιρία Ντάνιελ που σάρωσε τον Θεσσαλικό κάμπο. Και η πλήρης αποκατάσταση του συστήματος τηλεδιοίκησης ακόμα αργεί. Η εκτιμόμενη τελική ημερομηνία πλήρους αποκατάστασης με σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025. Ο μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης, δήλωσε στη Βουλή ότι τηλεδιοίκηση δεν υπάρχει από Δομοκό μέχρι Λάρισα. Αυτή τη στιγμή, πλην του κομματιού από Δομοκό μέχρι Λάρισα που καταστράφηκε από τον Ντάνιελ, από το Μενίδη μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Στριμώνα και τον Προμαχώνα, η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση λειτουργούν κανονικά. Κανονικότατα. Όμως, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα και με το ρεπορτάζ των Reporters United, χωρίς τηλεδιοίκηση είναι και το τμήμα Λιανοκλάδη Δομοκός. Μια απόσταση δηλαδή επιπλέον 52 χιλιόμετρων. Από το Λιανοκλάδη φεύγουμε χωρίς φωτοσύμματα. Το Λιανοκλάδη μέχρι είναι στο χιλιόμετρο 218 περίπου και ο Δομοκός είναι στο χιλιόμετρο 270. Εμείς από το Λιανοκλάδη και πέρα, όπως έχουμε καταγράψει, μέχρι τη Λάρισα δεν έχουμε φωτοσύμματα, οπότε μιλάμε περίπου για 120 χιλιόμετρα. Έκανα λάθος, εν τη ρήμη του λόγου μου, υποστηρίζει ο κύριος Τερεζάκης. Άρα, πρακτικά, από τη σύραγγα της Όρθεως μέχρι το Δομοκό δεν έχω τηλεδιοίκηση και δεν έχω και τηλεδιοίκηση από το Δομοκό μέχρι τη Λάρισα. Σωστά. Οι μηχανοδηγοί δηλώνουν πως η κίνηση των σειρμών γίνεται με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Μεταξύ αυτών, η παρουσία δύο σταθμαρχών σε κάθε βάρδια και μειωμένη κατά το ίμιση ταχύτητα των σειρμών στη γραμμή Λάρισα-Δομοκός και στη γραμμή Δομοκός-Άγιος Στέφανος με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ζητούν ωστόσο να λειτουργήσει η τηλεδιοίκηση. Είναι ασφαλές το τρένο να κάνει αυτό το ταξίδι? Από το Γιαννοκλάδη μέχρι τον Άγιο Στέφανο είναι διπλή γραμμή. Στο μεγαλύτερο κομμάτι τη απεικονίζεται στον πίνακα τη τηλεδιοίκηση του Γιαννοκλάδη. Άρα εκεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Από το Δομοκό μέχρι τον Άγιο Στέφανο είναι και εκεί διπλή γραμμή. Από τον Άγιο Στέφανο μέχρι τη Λάρισα η μονή γραμμή δεν επιτρέπεται να μπει τρένο αν δεν έχει φτάσει το απέναντι κινούμενο στον αντίστοιχο σταθμό. Δηλαδή ο Άγιος Στέφανος δεν διώχνει τρένο να φτάσει στη Λάρισα αν δεν φτάσει το τρένο αυτό στη Λάρισα. Είναι 4 ζεύγη τρένων, τα οποία τα έχουμε χαράξει με τέτοιο τρόπο ώστε δεν συναντώνται με τίποτα στη διαδρομή αυτή. Οι μηχανοδηγοί ζητούν επίσπευση των διαδικασιών ώστε η τηλεδιοίκηση να λειτουργεί σε όλο το δίκτυο. Σπάνια συνέντευξη εφόλης της ύλης έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε Αμερικανό δημοσιογράφο, λέγοντας πως δεν επιθυμεί να επεκταθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε άλλο ένα βήμα για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ ο Τζο Μπάιντεν προσπαθεί να καθησυχάσει τους Αμερικανούς για την νοητική του διάβγεια. Ο Τζο Μπάιντεν ανεβαίνει στο πόντιουμ στο Λευκό Οίκο για να μιλήσει για τη Μέση Ανατολή και την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Μπερδεύει όμως την Αίγυπτο με το Μεξικό. As you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. Λίγο αργότερα επιμένει πως η μνήμη του είναι μια χαρά. I'm well-meaning and I'm an elderly man and I know what the hell I'm doing. My memory is not good. My memory is fine. My memory. Take a look at what I've done since I've become president. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως έχει πλέον μια έγνοια λιγότερη, αφού ο εισαγγελέας αποφάσισε να μην του άσκησε δίωξη για τα διαβαθμισμένα έγγραφα που κρατούσε από τότε που ήταν αντιπρόεδρος στο πλευρό του Μπάρακ Ομπάμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει και τις τρίτες προκριματικές εκλογές για το ρεπουμπλικανικό χρήσμα και στη Νεβάδα. I just want to really thank the great people of Nevada. Because this was a turnout. I don't know if you know, you broke the all-time record. The all-time caucus record was broken. Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος, παρά τις νομικές περιπέτειες, είναι το απόλυτο φαβορί για να σταθεί απέναντι στον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν κάθεται απέναντι στον ανεξάρτητο συντηρητικό Αμερικανό δημοσιογράφο και υπέρμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, Τάκερ Κάλσον, σε μια σπάνια συνέντευξη. Ο Ρώσος πρόεδρος λέει πως δεν θέλει επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία και πως δεν έχει κανένα συμφέρον να επιτεθεί στην Πολωνία ή τη Λετωνία. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Όσον αφορά σε μια ενδεχόμενη συζήτηση με τον Τζο Μπάιντεν. Why would I call him? What should I talk to him about? Or beg him for what? Η συνέντευξη που έγινε στη Μόσχα διήρκησε για περισσότερες από 2 ώρες. Είναι η πρώτη σε Αμερικανό δημοσιογράφο πριν και από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με το δελτίο στη νοηματική γλώσσα.